αρθρίτιδα κάθετος, κάθετος αρχική διορθωτικά μέτρα για τον πόνο στο γόνατο. Ο πόνος στο γόνατο είναι ένα από τα πιο κοινά προβλήματα για τους ανθρώπους παντού. Και δεν είναι εκπληκτικό αυτό, κατά τη διάρκεια της ημέρας τα γόνατά μας κάνουν το σημαντικό έργο με όλα αυτά τα πόδια, τρέξιμο και ανεβαίνοντα και κατεβαίνοντα τις σκάλες. Φυσικά, ο πόνος στο γόνατο δεν είναι ευχάριστος, αλλά ούτε το τέλος του κόσμου. Έτσι πια είναι τα συμπτώματα ενός πιθανού τραυματισμού στο γόνατο. Και τις ποιτικά φάρμακα μπορούν να σας βοηθήσουν να θεραπεύσετε τον πόνο στο γόνατο μία για πάντα. Έτσι σε αυτό το βίντεο θα σας φέρουμε μερικές φυσικές θεραπείες που θα θέσουν τέλος σε αυτό το πρόβλημα για πάντα. Ψυχρή συμπίεση η εφαρμογή ψυχρών κομματιών στο εποδίνο γόνατο είναι ένας από τους καλύτερους και ευκολότερους τρόπους για τη μείωση του πόνου και του πρυξήματος το κρύο θα συμβάλλει στη σύσφυξη των αιμοφόρων αγκίων, μειώνοντα τη ροή του αίματο στην περιοχή του γόνατο που επηρεάζεται και μειώνοντα έτσι το πρίξιμο. Αυτό βοηθά επίση να δώσει ανακούφιση από τον πόνο στο γόνατο. Κάνετε αυτό από. Τυλίξτε μια χούφτα παγάκια σε μια λεπτή πετσέτα. Εφαρμόστε την συμπίεση στην περιοχή του πόνου στο γόνατο για 10 έω 20 λεπτά. Κάνετε αυτό 2 ή 3 φορέ την ημέρα μέχρι να εξαφανιστεί ο πόνο. Μπορείτε επίση να εφαρμόσετε τυχόν κατεψυγμένε συσκευασίε και να τι τοποθετήσετε στο γόνατό σα, ω ανάγλυφη ανακούφιση. Μιλόξιδο Το ξύδι μιλήτη τη Σαπλή είναι μια άλλη εξαιρετική θεραπεία στο σπίτι για την αντιμετώπιση του πόνου στο γόνατο. Τα αποτελέσματα αλκαλοποίηση του καθιστούν δυνατή τη διάλυση τη συσσόρευση ορυκτών και ακόμη και των τοξινών που είναι τοποθετημένε στην άρθρωση του γόνατο. Η εφαρμογή του ξυδιού μήλου μήλου μπορεί επίσης να αποκαταστήσει τη λίπανση στην άρθρωση του γόνατος που διευκολύνει την αυξημένη κινητικότητα. Καθαρτικό αλάτι Το θικό μαγνήσιο που βρίσκεται στο άλας έψομ χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την αφαίρεση του πόνου στο γόνατο. Ρίξτε δύο φλιτζάνια άλατο έψομ σε μια μπανιέρα με ζεστό νερό και ανακατέψτε καλά το μείγμα. Βρέξτε ένα πανί και εφαρμόστε τη ζεστή συμπίεση στα επίπονα γόνατα για περίπου 30 λεπτά επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία τακτικά για να απαλλαγείτε από τον επαναλαμβανόμενο πόνο στο γόνατο. Χυμό πορτοκάλι. Συσκευασμένο με βιταμίνη C, ένα ποτήρι χυμό πορτοκαλιού μπορεί να βοηθήσει να μειώσει τα αποτελέσματα τη οστεοαρθρίτιδας του γόνατο. Μια μελέτη έδειξε ότι η υψηλή πρόσληψη βιταμίνη C μείωσε την απειλή του εκφυλισμού των οστών που συνδέεται με την οστεοαρθροίτιδα του γόνατο. Ένα ποτήρι χυμό πορτοκαλιού έχει περίπου 25% περισσότερη βιταμίνη C από το να τρώει ένα πορτοκάλι. Πιπέρι καγιέν Το πιπέρι καγιέν είναι πλούσιο σε καψά εκείνη, το οποίο είναι ένα αναλγητικό. Μελέτε αποκαλύπτουν ότι η καψά εκείνη είναι εξαιρετική για την ανακούφιση του ήπιου έως σοβαρού πόνου στα γόνατα προετοιμάστε ένα μείγμα που παίρνει μισό φλιτζάνι θερμενόμενο λάδι καρύδα και δύο κουταλιέ τη σούπα πιπέρι καγιέν πιπεριού και ανακατέψτε καλά το μείγμα για να πάρετε μια πάστα. Εφαρμόστε αυτό στην επώδυνη περιοχή σα και αφήστε την αδράση για περίπου 20 λεπτά. Αργότερα, ξεπλύνετε με νερό και ο πόνο στο γόνατο θα υποχωρήσει. Τζίντζερ Είτε ο πόνο στο γόνατο οφείλεται σε αρθρίτιδα, μυϊκή καταπώνηση ή τραυματισμό, το τζίντζερ είναι ένα αποτελεσματικό φάρμακο για την ανακούφιση του πόνου. Η αποτελεσματικότητά της προέρχεται από την παρουσία αντιφλεγμονωδών ενώσεων. Το τζίντζερ μπορεί να μειώσει το πρίξιμο στο γόνατο καθώς και τον πόνο. Συνθλίψτε ένα μικρό κομμάτι φρέσκιας ρίζας τζίντζερ, προσθέστε σε ένα φλιτζάνι νερό και βράστε το για 10 λεπτά. Στέλεχος και προσθέστε λίγο μέλι και χυμό λεμονιού. Πίνετε 2 με 3 φλιτζάνια τσάι τζίντζερ καθημερινά μέχρι να φύγει ο πόνος κανέλα. Για να θεραπεύσετε τον πόνο στο γόνατο σας χωρίς φάρμακο, πάρτε ένα κουταλάκι κόνεο σκόνη, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και δύο κουτάλια τραπέζι ζεστό νερό και ανακατέψτε τα. Δώστε ελαφρύ μασάζ με αυτή την επικόλυση στην πληγή σα άρθρωση του γόνατο ή σε οποιαδήποτε άλλη άρθρωση. Η κανέλα θα ελέγξει τον πόνο στις αρθρώσεις σας μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι ένα αποτελεσματικό και αυτοθεραπευμένο φυσικό φάρμακο για τον έλεγχο του πόνου, του γόνατο ή οποιοδήποτε άλλου πόνου στι αρθρώσεις και δεν έχει παρενέργειες. Σπόρη Παρτακιού Ο σπόρο κολοκυνθόειδων είναι ένα φαρμακευτικό βότανο που έχει αντιφλεγμονώδει ιδιότητε. Αυτή είναι η πιο εύκολη θεραπεία στο σπίτι για να απαλλαγείται από τα γόνατα και άλλε αρθρώσει. Για τον έλεγχο του πόνου στο γόνατο, Απολαύστε δύο κουταλιέ σπόρου φένου γκρικ και δύο κουταλάκια σπόρου κίμινο σε ένα φλιτζάνι νερό τη νύχτα. Καταναλώνετε αυτό το νερό το πρωί με άδειο στομάχι. Μπορείτε να δώσετε μασάζ στην άρθρωση του γόνατο σα με την πάστα σπόρων φένου γκρικ που αναμειγνύεται με το έλαιο μουστάρδα μειώνει το πρίξιμο και τον πόνο με φυσικό τρόπο. Κουρκούμι. Το κουρκούμι είναι μια αποτελεσματική και φυσική θεραπεία που βοηθά στην ανακούφιση του πόνου στο γόνατο. Τέρμερικ περιέχει μια χημική ουσία που ονομάζεται κουρκουμίνη που έχει αντιφλεγμονώδη, καθώ και αρνιοξυδωτικέ ιδιότητε που βοηθούν στη μείωση του πόνου. Ο τρόπο με τον οποίο κάνετε αυτό είναι. Προσθέστε το μισό κουταλάκι του γλυκού, το καθένα από το τζίντζερ και το κουρκούμι, σε ένα φλιτζάνι νερό και το βράστε για 10 λεπτά. Προσθέστε μέλι για γεύση, πιείτε αυτό δύο φορέ την ημέρα. Βράστε ένα κουταλάκι κουρκούμι σκόνη σε ένα ποτήρι γάλα. Γλυκίστε το με το μέλι και πίνετε το μία φορά την ημέρα. Ακολουθήστε αυτές τις θεραπείες μέχρι ο πόνος στο γόνατο να ξεφύγει. Κρεμμύδια Τα κρεμμύδια μας κάνουν να κλάψουμε, αλλά κάνουν τους αρμούς μας καλύτερο. Έχουν πολλά φυσικά ένζημα που διευκολύνουν την κίνηση των αρθρώσεων και διατηρούν τις αρθρώσεις εύκαμπτες. Έχουν διεξαχθεί μελέτε σε πολλού ασθενεί για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα αυτή τη τεχνική αποκατάσταση. Μαύρο πετρέλαιο σπόρων. Το μαύρο έλαιο σπόρων μπορεί να ξεπεράσει την Tylenol και την Ιβού προφένει ω ανακουφιστικό παράγοντα λόγω των αντιρευματικών και αντιφλεγμονωδών ιδιωτήτων του. Δοκιμάστε να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε μασάζ στο γόνατο. Χρησιμοποιώντα τα κυκλικά εγκεφαλικά επεισόδια, εφαρμόστε το μαύρο έλαιο σπόρου στο γόνατο που προσβλήθηκε. Αφήστε το να απορροφηθεί πλήρω στο δέρμα. Περιμένετε μια ώρα και στη συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό επαναλάβετε τη θεραπεία δύο φορές την ημέρα μέχρι να εξαφανιστεί ο πόνος στο γόνατο. Μασάζ με μαστίχα. Το μασάζ στο γόνατό σας δύο φορές κάθε μέρα με ζεστό έλαιο μουστάρδας μπορεί να προσφέρει η πλήρη ανακούφιση από τον πόνο στο γόνατο. Προσθέστε ένα σκελίδε σκόρδο ψιλοκομμένο σε μέχρι δύο κουταλιές της σούπας λάδι μουστάρδας και το τηγανίζουμε μέχρι να σκορπιστεί το σκόρδο. Στερεώστε το λάδι και μασάζ το γόνατο που προσβλήθηκε με την απαλή κυκλική κίνηση του χεριού. Θα μειώσει τη διόγκωση και θα ανακουφίσει τον πόνο τη λήψη. Άσκηση. Η άσκηση βοηθάει στην επιβράδυνση τη εξέλιξη τη ο μιας μια κοινή του πόνου στο γόνατο. Η σωματική δραστηριότητα είναι σημαντική για την κανονική υγεία του ιστού χόνδρου. Ευθεία ανύψωση ποδιών αυτό το τέντομα είναι πολύ αποτελεσματικό για να ενισχύσει τους μη που με τη σειρά του θα υποστηρίξουν τους ασθενείς αρθρώσεις. Παρέχει ανακούφιση στον πόνο στο γόνατο και στις κράμπες των ποδιών. Ξαπλώστε στο πάτωμα, σηκώστε το πάνω μέρος του σώματος και αφήστε τους αγκώνες σας να στηρίζουν το σώμα σας από τις πλευρές. Ενώ κρατάτε το πόδι σας ίσιο, σηκώστε αργά το πόδι σας από το έδαφος και πατήστε για 3 δευτερόλεπτα. Χαμηλώστε το πίσω στο έδαφος και επαναλάβετε το με το άλλο πόδι κάνετε ένα σύνολο 10 επαναλήψεων για κάθε σκέλος. Καθίστε να σταθείτε. Καθίστε σε στάση είναι μια κίνηση που θα σας βοηθήσει να στέκεστε ευκολότερη. Θα εκπαιδεύσει επίσης τα γόνατά σας για να αποδεχθεί την πίεση καλά και να αποτρέψει την πίεση. Τοποθετήστε δυο μαξιλάρια σε μια καρέκλα και καθίστε σε αυτό. Η πλάτη σα πρέπει να είναι ευθεία αστερίσκο, μην το κραυγάζετε αστερίσκο και τα πόδια σα πρέπει να αισθάνονται επίπεδα στο έδαφο. Αργά, Ασκόντας την πίεση στα μοσχάρια σας, και όχι στα γόνατα, σηκώνεστε ευθεία. Στη συνέχεια, καθίστε πίσω στην καρέκλα αργά. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα κεκαμένα γόνατά σας δεν κινδυνεύουν από τα δάχτυλα των ποδιών σας ενώ προσπαθείτε να σταθείτε ή να καθίσετε στην καρέκλα. Τεντώστε το τέντομα. Αυτό το τέντομα είναι κατάλληλο για κράμπες και πόνο στο γόνατο. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να βγάζετε μια κουβέρτα ή μια πετσέτα γύρω από το πόδι που έχει πληγεί. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την κουβέρτα για να τραβήξετε το πόδι σα προ τα πάνω και να στηρίξετε το πόδι σα καθώ είναι ανυψωμένο. Τεντώστε το πόδι σα για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε αυτό και στο άλλο πόδι, για να εξασφαλίσετε ισορροπία. Κάνετε ένα σύνολο 6 επαναλήψεων για κάθε πλευρά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.